απόψεις για το ναι και το όχι. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομοθεσιότητας, τον κύριο Κυριακάκη. Καλησπέρα, κύριε βουλευτή. Καλησπέρα, κύριε Βουτσίνα. Τρομοκρατημένος, θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα την κουβέντα μας με τον κόσμο και τα βλέπετε στα πλάνα μας να στείνεται στις ουρές για να βγάλει 60 ευρώ και τους συνταξιούχους. Σας ακούω. Όλα αυτά μόλις ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα και σε λίγα 24 ώρα το Capital Control. Ναι, κοιτάξτε, οπωσδήποτε υπάρχει μια κατάσταση στη χώρα με αυτή την εξέλιξη, η οποία βέβαια είναι πρωτόγνωρη για όλο τον πληθυσμό. Δεν είναι. Ωστόσο όμως θα έλεγα ότι είναι πολύ πολύ ηπιότερη για το πλειοψηφία του λαού από ότι ήταν όλα αυτά τα 5 μνημονιακά χρόνια και οι συνέπειές τους. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να ταλαιπωρείται στις ουρές για να βγάλει αυτά τα 60 ευρώ την ημέρα. Γνωρίζει πολύ καλά ποιοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν μειώσει δραστικά πάνω από 50% πολλές φορές τις συντάξεις και τους μισθούς και ποιοι οδήγησαν με τα μνημόνια της καταστροφής τη χώρα και τις τράπεζες και την οικονομία σε αυτό το βύθισμα. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά εσείς τώρα κληθήκατε πριν από 5 μήνες, πήρατε την εντολή από τον ελληνικό λαό, κύριε Κυριακάκη, να προχωρήσετε, να αλλάξετε και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν ξέρω πραγματικά σε τι σημείο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς αυτούς τους 5 μήνες, όπως είπατε, με μια ξεκάθαρη λαϊκή εντολή, υπήρξε ένας μεγάλος αγώνας από τη μεριά της κυβέρνησης και στο εσωτερικό μέτωπο, ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει στο βαθμό που μπορούσαμε, διότι όπως είδατε από την πρώτη στιγμή υπήρξε η διακοπή χρηματοδότησης από τους δανειστές. Στο βαθμό που μπορούσαμε υπήρξαν σημαντικά νομοσχέδια που ανακούφισαν εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας για την ανθρωπιστική κρίση στο νομοσχέδιο, για τη ρύθμιση των 100 δόσεων, την αποκατάσταση αδικιών που υπήρξαν. Ωστόσο, όμως στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, πραγματικά εκεί βρήκαμε έναν τοίχο απέναντί μας. Υπήρξε μια τρομερή αδιαλαξία από τη μεριά των δανειστών που διαπραγματεύονται. Εκτιμώ ότι το περιμένατε όμως ότι θα βαράτε μια γροθιά στο τσιμέντο, κύριε Κυριακάκη. Το έχω πει ξανά αυτό. Κοιτάξτε, από την συνεχή διαρκή ενημέρωση που είχαμε μέχρι σήμερα από τη διαπραγματευτική ομάδα, από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν περίμεναν πραγματικά ότι θα υπήρχε αυτή η σφοδρότατη αδιαλαξία. Οπωσδήποτε περιμέναμε ότι δεν θα μας ανοίξουν και τις πόρτες να μας πούν ό,τι θέλετε. Δεν θα σας αγαπούσαν ξαφνικά. Γι' αυτό το λόγο, θα μας αγαπούσαν, ακριβώς, μάλλον. Γι' αυτό το λόγο έγιναν, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, μέχρι και την τελευταία μέρα της διαπραγμάτευσης έγιναν πολλές υποχωρήσεις από τη μεριά της κυβέρνησης και ξεκάθαρα δηλώθηκε ότι λένε οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι ο Πρωθυπουργός την ώρα που υπήρχε και μία διαφορά στα 60 εκατομμύρια, έτσι λέγεται, αυτό σηκώθηκε και έφυγε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν ήταν η ή ψεύδονται, κύριε Κυριακάκη. Ψεύδονται, δεν ήταν η διαφορά των 60 εκατομμυρίων. Έτσι. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι δανειστές ζητούσαν να πάρθουν βαρύτατα μέτρα, τα οποία δεν έχουν πάρθει ούτε αυτά τα 5 χρόνια. Και από την άλλη μεριά δεν δεχόντουσαν την εισπρακτική πολιτική της κυβέρνησης που ήθελε να ρίξει τα βάρη στους έχοντες, στους πλουσίους, σε επιχειρήσεις πάνω από 500.000 ευρώ φορολογία, στους εισφορά που θα κλιμακωνόταν ανάλογα με το εισόδημα. Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν δεν ήθελαν. Ήθελαν να ρίξουν για άλλη μια ακόμα φορά, με μια συμφωνία, τα βάρη σε αυτούς που τα έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν ήταν δυνατό να το δεχτεί η κυβέρνηση. Και επίσης το πάνω από όλα θα έλεγα το πιο κρίσιμο ζήτημα, ότι δεν θέλαν να ακούσουν καμιά συζήτηση για ρύθμιση του χρέους. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν ρυθμιστεί το χρέος ώστε να καταστεί βιώσιμο, η χώρα θα είναι η αιωνία ποικία χρέους και για πολλές γενιές. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διαβάζω σήμερα, είπε η κυρία Λαγκάρντ να υπάρξει και κούρεμα του χρέους. Ακριβώς, και το έχει ξαναπεί πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι παίζεται ένα παιχνίδι εκεί πέρα. Δηλαδή, το μεν δούνου του λέει αυτό, η Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι, τέλος πάντων, οι δανειστές δεν το δέχονται. Αυτό το πράγμα πρέπει, νομίζω, να ξεκαθαριστεί, να πέσουν οι μάσκες. Αυτό λοιπόν η απόφαση της κυβέρνησης είναι αφορμή και για αυτό το ζήτημα. Εάν θέλουν λοιπόν να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί έτσι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, και γι' αυτό ζητάμε ένα μεγάλο ηχηρό όχι, ούτως ώστε να δοθεί η δύναμη, να μπορέσει λοιπόν να πάει εκεί πέρα με άλλον Ξέρετε, αέρα με για να μπορέσει. Όμως, κύριε Κυριακάκη, ας υποθέσουμε ότι ο κόσμος είναι μαζί σας και λέτε ότι είναι ένα διαπραγματευτικό ατού.
για την περαιτέρω διαπραγμάτευση. Εδώ όμως δείχνουν οι εταίροι ότι αυτό που είπατε εσείς λίγο πριν, ότι αντιστέκονται στεναρά. Γιατί να αλλάξουν τη στάση τους και τώρα? Εντάξει, επειδή ο ελληνικός λαός συνεχίζει ή ναι, μπορεί να συνεχίζει να είναι κοντά σας. Βεβαίως, κοντά γιατί στην όλα, κυβέρνηση, όλους, έτσι, αυτούς τους μήνες, όλους αυτούς τους μήνες υπήρξε μια προσπάθεια λυσαλέα πέρα από την οικονομική ασφυξία και με άλλους τρόπους να ανατρέψουν αυτή την κυβέρνηση. Αυτό είναι πασιφανές και μάλιστα αυτές τις μέρες απεργάζονται και από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό της χώρας μέσω της αντιπολίτευσης σενάρια να περάσουμε σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, να ρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κτλ. Ναι. Όταν λοιπόν πάρουν την απάντηση ότι για μια ακόμα φορά ο ελληνικός λαός στηρίζει δυνατά αυτή την κυβέρνηση, νομίζω ότι δεν θα είναι ίδια τα πράγματα. Πραγματικά όμως πρέπει να πούμε ότι έχουμε βγάλει και τα συμπεράσματά μας από όλο αυτό το πεντάμινο και η κυβέρνηση προετοιμάζεται πλέον και για όλα τα ενδεχόμενα. Ακόμα και για το ενδεχόμενο που και πάλι θα βρούμε απέναντί μας ένα τοίχο και δεν θα υπάρξει καμιά ενδεχομένως διάθεση από τους δανειστές για συμφωνία. Βάζετε και πολλά δεδομένα ανοιχτά στο τραπέζι. Τι, εκλογές, να κατευθυνθείτε σε άλλες αγορές. Η Ρωσία λέει, εμείς δεν είπαμε ποτέ για να μπει στα BRICS η Ελλάδα. Δεν μπορώ να ξέρω τις λεπτομέρειες και όσο δεν μπορούμε να τις ξέρουμε, διότι δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Έτσι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η κυβέρνηση, όπως δήλωσε και χθες και σήμερα ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και χθες στο διάγγελμά του, ότι η κυβέρνηση θα προσέλθει και θα προσπαθήσει ειλικρινά και με ό,τι χρειαστεί για μια συμφωνία, η οποία όμως θα είναι μια συμφωνία βιώσιμη για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Και βιώσιμη σημαίνει ότι πρώτον δεν θα πέσουν τα βάρη για μια ακόμα φορά σε αυτούς που πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια και δεύτερον ότι θα υπάρξει ρύθμιση για το χρέος. Πραγματικά θα υπάρξει πάλι μεγάλη προσπάθεια με υποχωρήσεις, αλλά όμως αυτή τη φορά ναι, πρέπει να υπάρχει προετοιμασία, όπως είπα, και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει καταρχήν να υπάρχει ο προσανατολισμός και προς τον κόσμο, να γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτή η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί, ό,τι και να γίνει, θα υπερασπιστεί το συμφέρον της πλειοψηφίας του λαού. Όπως και αυτές τις μέρες, και αυτές τις δύσκολες μέρες των κλειστών τραπεζών, η κυβέρνηση έχει πάρει συγκεκριμένα. Προφανώς δεν θέλετε να δείτε και εσείς τέτοιες εικόνες ως κυβέρνηση, κύριε Κυριακάκη, γιατί οι συνταξιούχοι λένε ότι οι κόποι μια ζωή τσαλαπατώνται σε μια ουρά. Προφανώς, αλλά όμως ξέρουν πολύ καλά οι συνταξιούχοι ότι αυτή η κυβέρνηση, ακριβώς για να υπερασπιστεί το εισόδημά τους και τη σύνταξή τους που την είχαν πετσοκόψει τα μνημόνια, αυτούς τους 5 μήνες έδωσε σκληρή μάχη και δεν υποχώρησε. Γιατί ήταν πολύ εύκολο για την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ή αν θέλετε στο τέλος της διαπραγμάτευσης να υπογράψει αυτά που ζητούσαν. Δηλαδή παραπέρα μείωση των συντάξεων. Ναι. Άρα λοιπόν ξέρουν οι συνταξιούχοι αυτή η κυβέρνηση, ότι αυτή η κυβέρνηση τους υπερασπίζεται. Προφανώς βέβαια ξέρουν επίσης και θα γίνω κι εγώ τώρα λίγο, θα μου επιτρέψετε, προβοκατόρικος αν παρακαλώ, θέλετε. Ναι. Αν και είναι αλήθεια αυτό που θα πω. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν την Κυριακή οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, όλος ο ελληνικός λαός να πει ναι μαζί με τον κύριο Γλίξμπουργκ που βγήκε και υπερασπίζει το ναι και καλεί τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Δεν μπορεί να πει το ναι μαζί με τον κύριο Τσοχατζόπουλο που από τη φυλακή καλεί τον ελληνικό λαό να πει ναι. Με τον κύριο Σιμίτη, την κυρία Παπαδρέου και με όλο αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε σε αυτές τις κρίσεις και τα μνημόνια. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να πει ναι μαζί με αυτούς. Και επίσης ξέρει πολύ καλά, ξέρουμε πολύ καλά ότι όσες φορές στην ιστορία έχει το διακύβευμα ήταν η δημοκρατία, η υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, γιατί αυτό είναι και σήμερα, θα εξηγήσω γιατί, ο ελληνικός λαός έχει πει και έχει υπερασπίσει με σκληρούς αγώνες τα μεγάλα όχι. Γιατί και σήμερα το διακύβευμα είναι το αν θα μπορεί η χώρα να έχει κυβερνήσεις που θα τις σέβονται και θα είναι ισότιμες στην Ευρώπη και δεν θα μπορεί κανένας Γιούνκερ και κανένας Σόιμπλε και κανένας Ντάισεμπλουμ να καλεί τον ελληνικό λαό να ανατρέψει την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνησή του, γιατί διακυβεύεται το δικαίωμα μιας χώρας να νομοθετεί για το συμφέρον της χώρας και του λαού και κανένας δεν θα μπορεί να υποδεικνύει ότι αυτό το νόμο, αυτός ο νόμος δεν μας αρέσει, όχι.
και διακυβεύεται η απελευθέρωση της χώρας από τα δεσμά του χρέους. Τα πάντσερ, τώρα έχουν στις ερπίστριες, έχουν οικονομικές ερπίστριες τώρα. Έχουν οικονομικές, έχουν κλείσιμο τραπεζών, γιατί αυτοί επέβαλαν αυτή την εξέλιξη. Έχουν όλα αυτά τα μέτρα, τα capital control και αυτά που ακούμε, είναι ακριβώς όπως είπατε οι σύγχρονες ερπίστριες. Μήπως ο Πρωθυπουργός δεν μπόρεσε... Εγώ δεν είπα ότι δεν ήθελε, αλλά κατάλαβε ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή την τάξη πραγμάτων που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά και στην παγκόσμια πολιτική και οικονομία, κύριε Κυριακάκη. Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι εύκολο, ούτε περιμένω ότι θα είναι εύκολο, και δεν τελειώνει όμως και αυτός ο αγώνας. Δηλαδή, όπως και παίρνω από αφορμή από αυτή τη σωστή παρατήρηση, ότι εδώ διακυβεύεται και το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση δεν λέει ότι θέλουμε να φύγουμε την Ευρώπη. Γιατί αυτό πρέπει, το παραμύθι που έχει καλλιεργήσει η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για να ξεγελάσει τον ελληνικό λαό. Τώρα θα με κάνετε να σας διακόψω, γιατί πρέπει να το κάνω. Ο κύριος Ντάισελμπλουμ είπε, ένα όχι σημαίνει Ελλάδα εκτός ευρωζώνης και ευρώ. Δεν το λένε εδώ οι ντόπιοι μόνο. Αφήστε τους βγάζω εκτός. Το λένε οι εταίροι. Είναι ακριβώς σήμερα αυτό που είπα πριν, ότι παρεμβαίνουν ομά στην βούληση του ελληνικού λαού. Δηλαδή ζητάνε τον ελληνικό λαό, του υποδεικνύουν τι θα πει στο δημοψήφισμα. Τι κάνουμε τώρα, επειδή... Άρα λοιπόν η μάχη δίνεται για μια Ευρώπη, όμως για μια Ευρώπη η οποία θα επαναφέρει, θα μηδενίσει το κοντέρ, για να επαναφερθούν οι αξίες στις οποίες βασίστηκε και ιδρύθηκε. Και δεν νοείται μια Ευρώπη της ακραίας λιτότητας, μια Ευρώπη οποία μια κάστα ανθρώπων, μια ολιγαρχία θα επιβάλλει μέσω εξωθεσμικών οργάνων, όπως είναι το Eurogroup, να επιβάλλει όλη την πολιτική. Η Ευρώπη έχει Ευρωκοινοβούλιο, έχει επιτροπή, έχει όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα να καθορίσουν τις πολιτικές. Σωστά. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε, γιατί θα τα πούμε ίσως και την βραδιά του δημοψηφίσματος, κύριε Κυριακάκη, το αισθητήριό σας από τον κόσμο στις περιοδίες που κάνετε, τι σας λέει. Βέβαια, καλό είναι να αποφασίσει ξανά ο πολίτης ποια Ελλάδα, επαναλαμβάνω, θέλει και ποια Ευρώπη θέλει. Η εντύπωση από τις περιοδίες, πραγματικά, επειδή όπως ξέρετε έχουμε συζητήσει πολλές φορές και σε προεκλογικές περιόδους, και θέλω να είμαι αντικειμενικός, και χθες και σήμερα που περιόδεψα στην Φθιώτιδα, και οι άλλοι συνάδελφοι και βουλευτές και σύντροφοι από το ΣΥΡΙΖΑ και φίλοι που είναι μαζί μας, δίνουν πραγματικά την εικόνα ότι όχι απλώς το όχι είναι μπροστά, αλλά υπάρχει μεγάλη πραγματικά αποδοχή από τον κόσμο αυτής της πρότασης, είναι υπέρ του όχι, και μάλιστα με πολύ θυμό και οργή για τον πόλεμο που δέχεται και η κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος, έχει το αισθητήριο να καταλάβει ότι η όλη προσπάθεια που γίνεται απ' έξω, αλλά και από μέσα, από κάποιους κύκλους, είναι να ρίξουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, και θα το υπερασπίσει μέχρι τέλους. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η οργή που συναντήσαμε, υπέρ του όχι και κατά όλων αυτών που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν ζημιά τελικά στη χώρα, γιατί ο Πρωθυπουργός όταν ανήγγειλε το δημοψήφισμα δεν οδηγήθηκε από το συμφέρον ούτε της κυβέρνησής του ούτε του κόμματός του. Έχει πάρει ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί ζήγησε πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας και του λαού. Κύριε Κυριακάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε...